επόμενη διαγωνιζόμενη δηλώνει εξωστρεφής, δηλώνει στιλάτη, δηλώνει δημιουργική και Θεσσαλονικιά. Όχι, αυτό δεν το δηλώνει, είναι Θεσσαλονικιά. Η καινούργια προσθήκη στο My Style Rocks που είναι η Άννα Παπαχρήστου. Charlie likes boys, but she knows I'd hit it. Έλα, Άννα μου! Χαίρετε! Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Ευχαριστώ, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και που έχουμε την ευκαιρία τώρα να τα πούμε και λίγο καλύτερα. Τέλεια. Έχεις γεννηθεί, έχεις μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχεις μείνει και στη Χαλκιδική. Πού στη Χαλκιδική? Έχω μείνει και Πευκοχώρη, έχω μείνει και Χανιώτη. Α, πρώτο πόδι σου. Ναι, εσύ. Ναι. Πες μας πού πηγαίνεις. Ωραία, λοιπόν, ένας φίλος μου σχεδιαστής ρούχων έχει τα γενέθλιά του και έχει κλείσει ένα χώρο πριβέ, συγκεκριμένα το Elate. Είναι ένα μέρος, είναι κάτι σαν Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, σημαντικό αυτό. Ναι. Ναι. Και έχει θέσει ως dress code τα mixed prints. Ναι. Τα κορίτσια θα βαθμολογήσουν και εσύ θα πάρεις την πρώτη σου βαθμολογία από εκείνες. Άντε να δούμε. Πάμε. Αυτή λοιπόν είναι η βαθμολογία σου. Πώς σου φαίνεται η βαθμολογία αρχικά? Μονότονη. Οκ. Okay. Εντάξει, αλήθεια είναι, επειδή είναι και πρώτη μέρα, ναι, δεν περίμενα κάτι το wow. Έτσι κι αλλιώς ήμουν προετοιμασμένη. Α, ναι. Σε ρωτώ, γιατί έχω μάθει ότι σε υποδέχθηκαν με τεράστια χαρά τα κορίτσια, ναι, μέσα. Εντάξει, άλλο το αν συμπαθείς κάποιον και άλλο το πώς σου φαίνεται το ντύσιμό του πολλές φορές. Δεν είναι το ίδιο. Εσένα, γιατί σε συμπαθούν τόσο πολύ? Αντίστοιχα, τα κορίτσια που ήρθαν εδώ πέρα δεν είχαν μια τέτοιου είδους, ας πούμε, αντιμετώπιση. Α, δεν ξέρω. Περάσαμε ωραία και στο bootcamp με τις περισσότερες. Κάναμε και το vlog, είχε πολύ πλάκα. Μάλλον και, δεν ξέρω, μάλλον και έπαιξε ρόλο αυτό. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι σκέφτηκε η Έλλη και σου έβαλε. Δύο. Άρικα, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες, το ξέρεις. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν τρελαίνομαι για την εικόνα σήμερα αυτήν, αλλά αναγνωρίζω την προσπάθειά σου. Μ' αρέσει πολύ το τζάκετ που φοράς και σου πάει που είσαι έτσι ξανθιά, σου πάει πολύ χρωματικά. Δεν μ' αρέσει όμως καθόλου το μποτάκι στο σημείο που κάθεσαι στο πόδι σου. Νιώθω ότι δεν σου κολακεύει τα πόδια, ενώ έχεις πολύ ωραία πόδια. Η τσάντα είναι, πιστεύω, τελείως λάθος. Αν γίνεται πολύ της μόδας τελευταία να βάζεις έξτρα αξεσουάρ στη τσάντα, νομίζω δεν βγαίνει με το συγκεκριμένο ντύσιμο όμως. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι τελείως παράτερη. Αυτό, αλλά έκανες μια πολύ καλή προσπάθεια, είσαι σίγουρα αγχωμένη. Ηρέμησε, θα το απολαύσουμε, θα περάσουμε ωραία, θα δισκεδάσουμε. Τέλεια. Your style θα rocks σύντομα. Your style θα rocks είναι τέλειο. Για να δούμε τι θα πούνε οι κριτές, Άννα μου. Είσαι έτοιμη? Περίμενε, παιδί μου. Περίμενε. Δώσε μου το χρόνο να σου πω το μέσο όρο της βαθμολογίας. Α, ναι, ναι. Που φαντάζομαι τον έχεις βγάλει και μόνη σου. Δύο. Όντως. Αλλά αυτό το δύο μπορεί να είναι και το σήμα της νίκης. Θέλω να το βλέπεις έτσι. Αχ, για πήγαινε παρακαλώ πολύ στους κριτές. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.